Ο κύριος Παπαδόπουλος, κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε θείος του ανθρώπου που βρίσκεται στην πιο τραγική θέση από όλους, αυτού του δύσμηρου πατέρα που τον βλέπουμε εδώ να πετάγεται από την τουαλέτα, μόλις βγαίνει, αν δει κανείς την πόρτα που έχει βγει, πύρινο ποτάμι κυλάει από μέσα. Αυτό έτσι. Ακριβώς. Και αμέσως συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν πια η γυναίκα και το παιδί του. Όχι, ακόμη δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό ακόμη. Δηλαδή. Τον έπιασε και αυτόν η πύρινη φλόγα, ας πούμε, γιατί χτύπησε στον τοίχο του οικίματος. Στο οίκημα χτύπησε το δικό του το αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μπήκε η φλόγα μέσα στην τουαλέτα όπου βρισκότανε και μαζί με τον καπνό έτρεξε να βγει έξω φωνάζοντας το όνομα της γυναίκας του. Νομίζοντας ότι να τρέξουν, να προλάβουν να φύγουν κάπου. Δεν είχε αντιληφθεί δηλαδή ότι είχε χτυπήσει το δικό του αυτοκίνητο. Και γυρίζοντας μετά, αν προσεξέρετε και τις κάμερες, είχε φύγει λίγο πιο πέρα από τις κάμερες και όταν γύρισε μετά, αντιλήφθηκε ότι ήταν δικό του το αυτοκίνητο αυτό το οποίο είχε πια. Μα είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται, έχετε δίκιο, σας τα έχει πει ο ίδιος βέβαια, φαίνεται χαμένος, δηλαδή τρομάζει, βγαίνει χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει, πλησιάζει λίγο. Και μετά οι κινήσεις του είναι αυτό που ίσως ο καθένας μας τα έκανε στη θέση του. Ψαχαμένος ο άνθρωπος γυρνάει. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει γιατί το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί πλήρως. Μα δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Να συνειδητοποιήσουμε. Όντως. Έχει φύγει αφήνοντας το αυτοκίνητο με την οικογένειά του και βγαίνει, βλέπει πύρινες μπάλες και τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Η έκρηξη ήταν μεγάλη και πρέπει να ήταν και το ρεζερβάρ του υπάτιου γεμάτο από, ήτανε, από καύσιμα. Ναι. Αλλά και η σύγκρουση ήταν τρομακτικά μεγάλη, ήταν πολύ δυνατή. Εγώ νόμιζα ότι έβλεπα Φόρμουλα 1 πούμε, στο ατύχημα, τόσο πολύ μεγάλη δηλαδή η ταχύτητα. Και γι' αυτό το λόγο εξαντλήθηκε και η Πόρσε έξω από το κυκλίδωμα, έξω από το δρόμο, από την περιοχή του ατυχήματος κατά κάποιον τρόπο. Η σύγκρουση είναι τρομακτική και επειδή το έχουμε επεξεργαστεί και καρέ-καρέ θα το δείξουμε μετά και εκεί θα καταλάβει ο καθένας ότι μιλούμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά σαν σενάριο ταινίας. Προφανώς οφείλεται στην πολύ μεγάλη ταχύτητα και την ανεξέλεγκτη πορεία της Πόρσε. Ενδεχομένως, κοιτάξτε, σε όλη την περιοχή υπήρχε και το πρόβλημα του ψιλόβροχου. Ναι. Ενδεχομένως εκείνα είναι το πρόβλημα γιατί τα λάστιχα του αυτοκινήτου της Πόρσε ίσως να μην κράτησαν. Η Πόρσε δεν πήγαινε ευθεία, πήγαινε λοξά, αν προσέξατε. Ναι. Δεν πήγαινε ευθεία, δηλαδή είχε χάσει τον έλεγχο, δεν μπορούσε να ελέγξει το αυτοκίνητό του. Δεν οδηγείται το αυτοκίνητό. Θα μπορούσαν να μειώσουν κατά κάποιον τρόπο, κατά μένα δηλαδή γνωρίζοντας και κάποια πράγματα, θα μπορούσαν να μειώσουν μερικώς την ταχύτητά του και τη σύγκρουση. Αλλά δεν έπιαναν καθόλου τα λάστιχα. Γλιστρούσαν πάνω στο όστρωμα χωρίς να μειώσουν καθόλου ταχύτητα. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας, συγγνώμη, αλλά αυτό αντιλήφθηκα. Δηλαδή, εγώ με την ίδια ταχύτητα που έφτανε το αυτοκίνητο, με την ίδια ταχύτητα χτύπησε. Δεν σταμάτησε με τίποτα. Καθόλου δεν σταμάτησε. Δεν γίνεται να σταματήσει. Θα το αναλύσουμε αργότερα. Να εκμεταλλευτώ την δυνατότητα να μιλήσουμε και να ρωτήσω αν ο ανιψιός σας. Δύσμυρος αυτός ο άνθρωπος, σας είπε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Είπατε ότι είχε ψιλόβροχο. Δεν θέλησα να μιλήσω με τον ίδιο. Εγώ δεν θέλησα. Μάλιστα, μίλησα με τους δικούς μου, τους άλλους, όλους. Με τον ίδιο δεν μπόρεσα να μιλήσω. Δεν θέλησα να μιλήσω. Αλλά το γεγονός είναι ότι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Το ψιλόβροχο που λέτε. Ο πατέρας της αποστολίας, ας πούμε, το Σάββατο έλεγε σε ένα φίλο. Έρχονται τα παιδιά για τρίμερο. Και περιμένω τον εγγονό μου να έρθει. Αυτό είχε πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήρθε ο εγγονός του ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, τι να ρωτήσω παραπάνω και τι να συζητήσουμε. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι χάθηκαν δύο ζωές άδικα, τρεις ζωές, τέσσερις ζωές. Εγώ υπολογίζω τους πάντες. Εντάξει, μπορούμε να τρέχουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να είμαστε όμως καλύτερα, να προσέχουμε δηλαδή και τους άλλους. Δεν μπορώ να πω ότι έφταιγε ο υπάτιος, αλλά δεν ξέρω και τίποτε παραπάνω. Δεν μπορώ να δώσω ευθύνες σε κανέναν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Καταστράφηκε μια οικογένεια από τη μια μεριά. Καταστράφηκαν και οι άλλοι που δεν ξέρω που υπολόγιζαν πάρα πολλά και στο γιο τους. Έτσι. Γιατί και από την άλλη μεριά είναι και ένας γιος ο οποίος έφυγε. Είχαν επενδύσει τόσα πράγματα στον ίδιο η δική του. Δεν ξέρω. Αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.